Υπήρχε ένας άνθρωπος, ένας CEO μιας μεγάλης εταιρείας, ο οποίος θεωρείται ο πιο μισητός, το πιο μισθό αφεντικό του κόσμου. Παναγία μου, τι τίτλος είναι κι αυτός. Τι έκανε. Απέλυσε 900 άτομα μέσα σε μια τρίλεπτη κλίση μέσω Zoom. Δηλαδή τους είπε, λοιπόν, όσοι είστε εδώ στο Zoom, να ξέρετε, σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία. Αντίο. 900 άτομα. 900 καλά, άτομα το σε τρία λεπτά. Να το κάνει, δεν το έκανε με το έκανε πολύ απλά όμως. Ναι. Ήταν και διοικητική απόφαση. Ο CEO, εντάξει, ναι, είναι διοικητικό συμβούλιο. Προφανώς αλλά... το είπανε πρέπει να πωλήσει 900. Το έκανε με πολύ άγαρμο τρόπο. Πολύ υπάρχει βέβαια και το σχετικό απόσπασμα πώς τους μίλησε. Και γενικότερα ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος μιλούσε πάντα κάπως απρεπώς στους υφιστάμενους του. Ας πούμε, τους είχε αποκαλέσει τεμπέλικες φάλαινες. Ότι είστε φάλαινες, τεμπέλικες και θα πιαστείτε στα δίχτυα και θα σας φάει ο καρχαρίας. Έκανε κάτι τέτοιο. Αλλά έχουμε ακούσει κι εμείς αντίστοιχα. Εννοώ ναι, και με περισσότερη φαντασία. Ναι, ναι, ναι. Ας πούμε, είστε βαρύδια στην πλάτη μου. Ναι, φύγετε από μπροστά μου. Ναι, ακούστηκαν πολλά τέτοια. Γενικά, ενώ. Σε μια εποχή που δεν είχε. Εγώ ακούσα το φοβερό, είναι σαν να τρέχει σε στατικό διάδρομο. Ότι τρέχει, τρέχει και δεν πα πουθενά. Το έχω ακούσει και αυτό. Από προϊστάμενο, από αφεντικό. Όχι, εγώ λέω σε φάση που έπρεπε να γίνει να απολυθεί κόσμο, που έλεγε σηκώστε να φύγετε, δεν θέλω να σα βλέπω, σα κουβαλάω στην πλάτη μου και με ενοχλείτε. Τα ίδια είπε και αυτό σε 900 άτομα. Και τουλάχιστον αυτό απέκτησε, μπήκε στην πινακοθήκη των πιο πεσιντών ανθρώπων. Δηλώνει μετανιωμένο τώρα, λέει ότι έχει παρακολουθήσει σεμινάρια κτλ. Και θέλει από εδώ και πέρα να προσπαθεί να μιλάει στους υφισταμένους του με την ίδια ευγένεια που μιλάει στους πελάτες. Αυτό είναι παλιά ιστορία. Η ιστορία αυτή έγινε πριν 2 χρόνια, αλλά ο άνθρωπος ξαναβγήκε τώρα στο προσκήνιο γιατί βγήκε, μίλησε, είπε για όλα αυτά που το μεθάνιωσε. Έκανε θεραπεία αυτή που έπρεπε να κάνει. Παρόλο που δεν υπάρχει σωστός και καλός τρόπος να πεις κάτι τόσο δυσάρεστο σε κάποιους ανθρώπους. Παρόλα αυτά, ναι, η ανθρωπιά ορίζει. Υπάρχει και ένα πρωτόκολλο, ας πούμε, πώς πρέπει να το πεις. Βεβαίως, θα πεις σε κάποιον άνθρωπο τι έχουν προσφέρει, τι έχουν κάνει, τον αγώνα που έδωσε προφανώς για να μην απολυθούν. Εννοείται. Αν έχεις δώσει αγώνα. Λες ότι πρέπει να πεις τέλος πάντων. Υπάρχει ένα πρωτόκολλο πάντως. Κοιτάξτε, το ακολουθούν οι μεγάλες εταιρείες. Επειδή και εσείς και εγώ έχουμε υπάρξει σε διευθυντικά πόστα σε περιοδικά, έχουμε αναγκαστεί να απολύσουμε ανθρώπους κατόπιν εντολής της διοίκησης. Δεν υπάρχει χειρότερο συνέστημα. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ το βράδυ. Δηλαδή, που δεν ήταν δική μου επιλογή, παρόλα αυτά το να λες. Εκτελούσε εντολές. Ναι, χάνει τη δουλειά σου. Είναι ένα βάρος που το κουβαλάς. Πολύ δύσκολο. Ευτυχώς το μόνο παρήγορο για εμάς τουλάχιστον που κάναμε αυτό ήταν ότι ήταν μια εποχή που σε 5 λεπτά έβρισκε μια άλλη δουλειά. Ισχύει. Δηλαδή αυτό ήταν το σκέφτομαι τώρα και λέω το μόνο παρήγορο. Δηλαδή όλοι βρήκαν δουλειά μέσα σε 10 λεπτά. Ήταν άλλες εποχές. Μα προσπαθούσαμε και εμείς να τους βρούμε δουλειά ανθρώπους που χρειαζόταν να φύγουν από εκεί που ήμασταν. Και εμείς μεσολαβούσαμε γιατί ακριβώς είναι θέμα ανθρωπιάς από εκεί πέρα. Δεν είναι κάτι άλλο.